ξεκίνημα της δεύτερης σεζόν στο μπασκετάκι Άγρινιο και το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Dr. Pharmacy και τους Άγρινιο Tutors. Η περσινή φιναλίστ λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Tutors, οι οποίοι στην κανονική διάρκεια πέρυσι κατέλαβαν την τρίτη θέση, όμως τα play-off ήτηθηκαν από το ΤΕ. Πρώτη επίθεση άστοχη για την Dr. Pharmacy και από τα χέρια του Καρέτσου, είναι ένα όνομα που θα το ακούμε συχνά στην οργάνωση και το θυμόμαστε. Νομίζω όλοι από πέρυσι ξεκίνησε η πρώτη επίθεση των Tutors, η οποία δεν βρήκε καλά, διαστόχησε σουτ δύο πόντων ο Χρήστος Γιαννοκώστας. Ο Καλιακμάνης από κοντά δίνει το πρώτο προβάδισμα στην Dr. Pharmacy και επίθεση για τους Tutors. Το πρώτο καλάθι λοιπόν της σεζόν ήρθε από τον Πέτρο Καλιακμάνη. Βαρδουλάκης εδώ αστόχησε, παίρνει όμως το επιθετικό rebound αλλάζοντας με τον Τσαγκαράκη, ο οποίος πέρυσι ήταν δικά ομάδα στους Kings. Σταμουλάκης αστόχησε σουτ τριών πόντων, άρα Χωτήτης πήρε το rebound αλλάζοντας με τον Παρθένη του τριών πόντων. Από τον Παρθένη, ο οποίος είναι καινούριο στην Dr. Pharmacy. Ο Σαμουλέκης πηγαίνει προς τα μέσα, καλάθι και φόλ. Ισοφαρίζει 2-2 ο Σαμουλέκης και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Στη βολή Φαρμασί θέλουν να τρέξουν με τον Αραχοβίτη. Πάσα κάτω το καλάθι για τον Καλιακμάνη. Προβάδισμα 4-2 για την Dr. Pharmacy. Στον εφνιδιασμό την αφήνει στο καλάθι. Πρώτο προβάδισμα 4 πόντων για την Dr. Pharmacy και πρώτη πόντη για τον Τάσο Βασίλειο στο τουρνουά. Ο Μουλάκης πηγαίνει προς τα μέσα απέναντι στον Φραγκελάκη, βρίσκει τη λύση 6-4. Προσπάθεια, μόνο ταμπλό για τον Παρθένη και Καρέτσος κατεβάζει την μπάλα. Παρέμβαση του Καλιακμάνη, ο Φραγκελάκης ολοκληρώνει το κλέψιμο. Παρθένη στον εφηδιασμό αστόχησε, ζητάει φαλ, δεν υπάρχει τίποτα, λένε οι διαιτητές. Καλιακμάνης κάνει φάουλ καθώς ήταν 5-4. Για τρεις από το Σταμουλέκη, ένα στόχο Βασιλείου στο rebound. Ξανά θέλουν να τρέξουν με τον Αραχοβίτη Κιπεδούχη. Αραχοβίτης είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound όμως το μαζεύει ο Γιάννης Παρθένης. Για τρεις από το Φραγκελάκη, νέο επιθετικό rebound από τον Παρθένη, ο οποίος σκοράρει και κερδίζει το φάουλ. Οχτώ τέσσερα, μία βολή για τον Γιάννη Παρθένη. Εύστοχος και συμβολή 9-4. Ο
είναι άστο πως το rebound όμως για τους Tutors με το Γιάννο Κώστα. Κάνουν ξανά την μπάλα οι Tutors, καλύτερα την κλέβουν. Την κλέβει Dr. Pharmacy. Βασίλειο, ωραία προσπάθεια, αφήνει στον Παρθένη ξανά όταν στο Βασίλειο κοντά. Είναι άστοχος, rebound από τον Γιάννο Κώστα. Ο Καρέτσος κατεβάζει την μπάλα. Σταμουλάκης με Βασιλείου, δίνει στον Καρέτσο. Καρέτσος προς τα μέσα, ξανά για το Σταμουλάκη. Από τη γωνία για τρεις, άστοχος. Το rebound όμως καταλήγει τα χέρια του Γιάννο Κώστα. Ο Γιάννο Κώστας δεν περίμενε την μπάλα, άλλοι τη διεκδίκησαν. Δέχτηκε το δώρο, έφερε δύο πόντους για την ομάδα του. 9-6 μειώνουν οι Tutors. Μπάλα κοντά στον Καλιακμάνη, εκτοχή ο Πέτρος Καλιακμάνης, 11-6. Καρέτσος για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound, όχι. Έχει βρει στα πόδια του Φραγκελάκη. Μπάλα, είναι η ώρα για αλλαγές. Ρέτσιος για την Dr. Pharmacy, Λίγδες για την Scooters. Εκτός ο Γιάννο Κώστας από τη Scooters και ο Ακύλας Φραγκελάκης από την Dr. Pharmacy. Έντεκα-έξι, 4-8 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε, και πάμε. Επαναφορά με τον Άγγελο Τσαγκαράκη. Ο οποίος γίνεται τελικός αποδέκτης και ευστοχή μειώνοντας σε 11-8. Αραγωπίτες προσποιείται. Δίνει στον Παρθένη, αυτά εκεί προς τα μέσα. Άστοχος σε σουτ 2 πόντων. Ενώ ετοιμάζουν και νέα αλλαγή Tutors με τον Βασίλη Καστανά να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Καρέτσου. Της κάνει την μπάλα ο Αραχοβίτης, κλέβει, βγαίνει στον ευνηδιασμό. Δεν κατάφεραν να συνεργαστούν οι γηπεδούχοι. Ο Καστανός έκλεψε την μπάλα, κερδίζει το φάουλ από τον Παρθένη. Πρώτες φωνές από τον Κώστα Καμπάρα. Καστανάς πηγαίνει προς τα μέσα. Το τελείωμα τα χάλασε. Παραμένει το 11-8. Καλιακμάνης παίρνει την μπάλα κοντά. Ευστοχή ξανά. Επέτρεψε Καλιακμάνης κάνοντας το 13-8. Σαμουλάκης βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, το ριμπάτ το μαζεύει ο Λίγδας, ανανεώνει την επίθεση, φιλοξενούμενη ομάδα, ο Ρέτσιος εδώ με τον Τσαγκαράκη, ο Τσαγκαράκης κράτησε, Βαρδουλέκης εκτελεί για τρεις, για δύο τελικά, αλλά ξανά έκανε το παιχνίδι της όπως και στο προηγούμενο τρίποντο του Σαμουλάκη. Βασιλείο Αστόχης από κοντά, Βαρδουλάκης μάζεψε το αμυντικό rebound. Τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο δεκάλεπτο. 13-8 προηγείται η Dr. Pharmacy, επίθεση για τους Tutors. Σαμουλάκης πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή.
Βασιλείου στο rebound επιλέγει να μην τρέξει η ομάδα του. Ο Παρθένης κατεβάζει την μπάλα. Βασιλείου για τρεις άστοχους. Rebound από τον Καθανά. Πιέζει από τον Αραχοβίτη. Συγκράτησε τον έλεγχο. Καθανά για τρεις, όχι, δεν ήταν καλό το σουτ. Ο Τζαγκαράκης έσωσε αυτή την επίθεση. Λίγδας πηγαίνει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ, 13-10. Αλλαγές. Κίδες και Τριμπούνης θα περάσουν στον αγώνα για την Dr. Pharmacy. Ο Καραμπέτσος για τους Τούτορς, στη θέση του Βαρδουλάκη. Παρθένης και Καλιακμάνης περνάνε εκτός για την Dr. Pharmacy. Και ο Λίγδας είναι στη βολή, στη γραμμή, μάλλον για μία ελεύθερη βολή. Εύδοχος και στη βολή ο Δημήτρης Λίγδας, ο οποίος παίρνει το μάτι στο καλάθι. Τελευταίο λεπτό επίθεση για την Dr. Pharmacy με Ελευθέρη Αραχοβίτη. Μπάλα πηγαίνει μέσα στον Βασιλείου. Υπάρχει φάουλ από τον Λίγδα. Δεύτερο ομαδικό νομίζω για τους Tutors. Ναι. Οπότε επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Κικίδη. Αραχοβίτη. Βασιλείου παίρνει την μπάλα κλεισμένος. Ο Μουρκούσης βάζει το χέρι του και διώχνει. Μπαλαμένη στη Dr. Pharmacy, σουτ για τρεις. Ο Ρέτζιος αστοχή. Ο Αραχοβίτης πήρε το rebound και κέρδισε φάουλ τον Καραμπέτσο. 24 δευτερόλεπτα. Κίδη στην επαναφορά, ο Βασιλείου παίρνει την μπάλα κοντά. Ευτοχή. 15-11 time out που ζητάνε οι Tutors. Επιστρέφουμε από το time out. 19 δευτερόλεπτα. Τούτορ έρχονται από time out και λογικά θα εξαντλήσουν το χρόνο που υπάρχει για το πρώτο δεκάλεπτο. Στην επαναφορά ο Λίγδας για τον Καστανά. Αυτός θα οργανώσει την τελευταία επίθεση των Tutors, αλλάζοντας με τον Σαμουλάκη. Μουρκούσης από την γωνία προσποιείται στον Βασιλείου. Γυρίζει μπάλα Λίγδας για τρεις. Είναι άστοχος. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 15-11 μπροστά η Dr. Pharmacy. Επιστρέφουμε για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Πρώτη επίθεση για τους Tutors με Καστανά, Μουρκούση, Σαμουλάκη, Καραμπέτσο και Λίγδα. Δεν έχει ξεκινήσει ο χρόνος, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Ρέτζιος Τριμπούνης, Αραχοβίτης, Βασιλείου και Κουκίδης είναι η πεντάδα για την Dr. Pharmacy. Δύσκολη προσπάθεια και άστοχη, παραμένει το 15-11. Βάζα εφηδιασμό από τον Ρέτζιο. Κλέβουν οι Tutors από τον Κικίδη. Σταμουλέκης. Και τον Καστανά, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα στο εκεί. Ο Τριμπούνης μάζεψε το rebound, ο Ρέτζιος. Έβαζε ο Βασιλείου, πηγαίνει κοντά, προσποιείται. 17-11 το πρώτο καλάθι. Και για το δεύτερο δεκάλεπτο είναι για την Dr. Pharmacy, η οποία παίρνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι διαφορά 6 πόντων.
άστοχος πασευνιδιασμού. Ο Κικίδης αστόχησε, Καραπέτσος κέρδισε το φάουλ. Επαναφορά με τον Καστανά για τον Μουρκούση. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα αλλάζοντας με τον Λίγδα, ο οποίος βγήκε ψηλά. Σαμουλάκης με τριμπούνι. Λίγδας με Βασιλείου μπλέκεται εκεί, κερδισμένο φάουλ από τον Κικίδη. Και δικαίωμα για δύο βολές στον Δημήτρη Λίγδα. Σήκωσε το χέρι, σήκωσε το χέρι. Στην πρώτη 17-12. Εύστοχος και στη δεύτερη, έχει 3-3, 17-13. 3-3 συνολικά το μάτσο. 2-2 σε αυτό το ζευγάρι βολών. Νωρίτερα είχε πετύχει καλάθι και φάουλ. Παίρνει την μπάλα κοντά, δεν μετράει το καλάθι, το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Σταμουλάκη. Όχι, ο Μουρκούσης τελικά έχει κάνει το φάουλ, αλλαγή, ο Καρέτσος επιστρέφει, ο Μουρκούσης θα περάσει εκτός αγώνα. Ο Μουρκούσης δεν το έχει καταλάβει, τώρα αφήνει τη θέση του στον Κώστα Καρέτσο. Κύριες από το πλάι για δύο, είναι έντοχος, 19-13, ξανά στους 6 η διαφορά για την Dr. Pharmacy. Άμυνα! Σαμουλάκης πηγαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Ο Βασιλείου κλέβει την μπάλα, ο Ρέτζιος θέλει να τρέξει. Κερδισμένο φάουλ, δεν έρχεται το καλάθι, έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Νάσος Ρέτζιος από το φάουλ του Καραμπέτσου. Πέτρος Καλιακμάνης ετοιμάζεται να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Πρώτη βολή του Ρέτζου είναι εύστοχη, 20-13. Εύστοχος στη δεύτερη, 21-13. Ο Βασιλείο αφήνει τη θέση του στον Καλιακμάνη. Πρώτη φορά στους 8 η διαφορά, 21-13, 7 και 15 για το ημίχρονο. Μπράβο Πάπη, μπράβο Πάπη! Μπράβο Πάπη! Θέλει να πάει προς τα μέσα, είναι άστοχος το ριμπάλ, το μαζεύει ο Τριμπώνης. Θέλει να τρέξει ο Αραβοβίτης, είναι αντιαθλητικό το φάουλ από τον Καρέτσο. Τεχνική ποινή στον Καρέτσο, ο οποίος αποβάλλεται. Βολές
βολές τεχνικής ποινής, βολές αντιαθλητικού φάουλ για τον Αραχοβίτη. Άστοχος στην πρώτη παραμένει το 21-13. Εύστοχος στη δεύτερη 22-13 και υπάρχει και η βολή της τεχνικής ποινής. Δύο στις τρεις βολές εύστοχες για τον Λευτέρη Αραχόπιτη. Διαφορά πρώτη φορά σε διψήφια. Επαναφορά για την Dr. Pharmacy. Για να δούμε αν θα ξεμακρύνει περισσότερο. Καλεκμένης κερδίζει το φάουλ από τον Τσαγκαράκη. Κίδες πηγαίνει στην επαναφορά. Ρέζιος για τρεις άστοχος, τριπότα από τον Καστανά. Πιέζεται από τον τριμπούνι, κερδίζει το φάουλ. Κερδισμένο φάουλ για τον Σταμουλάκη από τον Αραχοβίτη. Ο Αραχοβίτης δέχτηκε τεχνική ποινή. Ένας έξω σε παρακαλώ, έτσι. Ούτε περσινά ούτε προπέρσινα, έτσι. Όποιος δεν... Βόλη τεχνικής ποινής με τον Σταμουλάκη. Είναι άστοχος, παραμένει το 23-13. Και επαναφορά με τον Καστανά για τους Σούπερ. Σταμουλάκης θέλει να πάει προς τα μέσα, δίνει στολίδα. Το διαδύο άστοχο, τριμπούνις μαζεύει ένα ακόμα αμυντικό rebound. Σημαντική η βοήθεια του Ζωή Τριμπούνι σε αυτό το κομμάτι. Ο Καστανός εδώ κλέβει. Πηγαίνει και προς τα μέσα αστοχή, ο Ρέτσιο μαζεύει το rebound. Πάσα στον Κικίδη από κοντά, 25-13, πρώτη φορά στους 12 η Dr. Pharmacy. Δεκαδύο το σερί για την Dr. Pharmacy στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καστανάς θέλει να το σπάσει, άστοχη. Μπορούσε να ρίξει τη διαφορά από την ψήφια στη μέσο ο Βασίλης Καστανάς. Ο Αγγελάκης για τρεις αστόχησε, ο Τσαγκαράκης μάζεψε το αμυντικό ριμπάουντ. Χαμηλά από τον Ρέτζο. Βολές για τον Άγγελο Τσαγκαράκη, Παρθένης και Βασιλείου επιστρέφουν στο μάτς. Κικίδης και Τριμπούνις εκτός. Thank you.
Ο Άγγελος Τσαγκαράκης στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχος στη δεύτερη, 25-14. Χαμηλά η Τούτορς στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα. Ρέτσιος για 3 είναι άστοχος. Ο Καλιασμάνης μαζεύει το rebound. Βασιλείου βρήκε πάσα για τον Φραγκελάκη, ο οποίος αστόχησε σε σούτ 3 πόντων. Νέο επιθετικό rebound για τον Καλιασμάνη. Δεύτερο συνεχόμενο στην ίδια φάση. Ο Παρθένης τώρα μαζεύει το τρίτο συνεχόμενο επιθετικό για τον Dr. Pharmacy. Κερδισμένο φάουλ εδώ για τον Καλιακμάνη. Και ο Πέτρος Καλιακμάνης πάει στη γραμμή για δύο βολές μετά το time out. Καλιακμάνης είναι στη γραμμή για δύο βολές σε μια επίθεση της Dr. Pharmacy, η οποία έχει διαρκέσει μέχρι τώρα, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, 45 δευτερόλεπτα. Τρεις φορές ανανέωσαν την επίθεση, παίρνοντας επιθετικό rebound, όμως δεν έχει έρθει κανένας πόντος ούτε από την πρώτη βολή του Πέτρου Καλιακμάνη τώρα. Άστοχος και στην δεύτερη, παραμένει το 25-14 και ο Βαρδουλάκης κατεβάζει την μπάλα για το σούτορ. Σαγκαράκης κερδίζει φόλο τον Ρέτζιο, ο οποίος έπεσε άτσαλα πάνω του. Και δύο βολές, νέο ζευγάρι βολών για τον Άγγελο Τσαγκαράκη. Σαγκαράκης αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 25-14. Νωρίτερα είχε μία στις δύο. Για να δούμε τώρα. Όχι, τώρα 0 στις δύο. Το rebound το μάζεψε ο Πέτρος Καλιακμάνης. Και πηγαίνει προς τα μέσα, ο Ρέτζιος έχασε την μπάλα, ο Καστανάς πηγαίνει μέχρι την απέναντι πλευρά, αλλά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του, κάνει τον έλεγχο Βασίλης Καστανάς και οι Dr. Pharmacy έχουν νέα επίθεση. Το 3 από τον Παρθένη είναι άστοχο. Ο Καστανάς μάζεψε το rebound, ξανά θέλει να τρέξει. Δίνει στο Σταμουλάκη, σου πια 3. Εύστοχος ο Σταμουλάκης, 25-17. Ρίχνει τη διαφορά από τους 11. Βασιλείου πηγαίνει προς τα μέσα, το χι, rebound από τον Γιαννακώστα. Και ο Καστανάς οργανώνει την επίθεση. Καστανάς για 3, άστοχος. Airball, ο Βαρδουλάκης μάζεψε το rebound. Τσαγκαράκης για 3. Και άλλο μάτσι, 25-20. Yeah.
Μαρινάκη και του Τσαγκαράκη. Έριξαν τη διαφορά στους 5. Παρθένης πήγε μπροστά μέσα, στόχησε. Καστανά στο rebound. Πηγαίνει προς τα μέσα, ευστοχείο Καστανάς. 25-22 και time out για την Dr. Pharmacy. Σερί 9-0 για τους Tutors, 25-22, 2-6 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Και στην επίθεση η Dr. Pharmacy με τον Αραγωπίτη που επέστρεψε στο μάτς. Γύρισε ο Ρέτζιος για 3, αστοχή, ο Βασιλείος το rebound όμως του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια, ο Καστανάς δεν θέλει να τρέξει. Αστοχή, Βαρδουλέκης στο rebound, Σταμουλέκης για 3, όλα 25. Σερί 12-0 για τους Tutors. Παρθένης θέλει να απαντήσει, αστοχή, ο Σταμουλέκης μαζεύει το rebound. Ξανά για 3, ξανά! 25-28, 15-0 σερί για τους Tutors, με 3 τρίποντα του Σταμουλέκη σε αυτό το διάστημα. Παρθένης αστοχή, ο Βασιλείου μαζεύει το επιθετικό rebound και από κοντά σπάει αυτό το σερί των Tutors, μειώνοντας σε 27-28. Σταμουλέκης για 3, άστοχος για αυτή τη φορά. Επίθεση οι Tutors στο φινάλι του ημιχρόνου, το οποίο έμειναν 12 πόντους πίσω, αλλά όπως όλα δείχνουν θα τους βρει μπροστά αν δεν έχουν, αν δεν είναι καθόλου χρόνος για την Pharmacy. Καστανάς για 2, εύσταχος, 27-30 είναι το σκορ ημιχρόνου, μπροστά οι Tutors. Οι Tutors είχαν σερί 15-2 στο φινάλε του ημιχρόνου και το 25-13, 17-2 μάλλον έχει γίνει, 27-30. Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκινάνε οι Dr. Pharmacy, Ρέτζιος Αραχοβίτης, Παρθένης Καλιακμάνης και Βασιλείου. Πεντάδα Βασιλείου από κοντά αστοχή, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Λίγδα. Λίγδας, Καστανάς, Βαρδουλέκης, Αφανίτης και Σταμουλέκης είναι η πεντάδα των Tutors και τώρα έτοιμος για δύο βολές ο Τάσος Βασιλείου. Είναι άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 27-30. Εύστοχος στη δεύτερη, 28-30. Και η πρώτη πόντη της τρίτης περίοδου, όπως και των προηγούμενων δύο, είναι για την Dr. Pharmacy, η οποία μείωνει στους δύο. Σταμουλέκης για 3, είναι εύστοχος. Πρέπει να είναι το τρίτο ή το τέταρτο εύστοχο τρίποντο του Μιχάλη Σταμουλέκη, ο οποίος για πρώτη φορά τη διαφορά στους 5 για τους Tutors, 28-33. Καλιακμάνης για 2, όχι, πολύ άστοχο το σουτ. Βασιλείο παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον Λίγδα. Επαναφορά από την τελική γραμμή για την Dr. Pharmacy. Τρίτο φάουλ για τον Λίγδα. Βασιλείου πηγαίνει κοντά, αστοχή.
Το rebound το Μασέντια θα είναι τους ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Καλιακμάνη. Λέγεις ξανά για τρεις αυτή τη φορά άστοχος. Ο Παρθένης θέλει να τρέξει. Έχει απέναντί του τον Σταμουλάκη. Χοροπηδάει αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι. Το ριμπάουτ το μάζεψε ο Καστανάς. Ο Θανίτης κάνει την μπάλα, ο Βασιλείου μαζεύει και τον σπρώχνει στον Ρέτσιο. Αραγωβίτης ξεμαρκάριστος για τρεις. Εύστοχος, 31-33. Ο Παρθένης εδώ προσπάθησε να κλέψει από τον Καστανά. Η μπάλα είναι για τους Tutors. Φραγγελάκης περνάει στον αγώνα στη θέση του Καλιακμάνη και ο Καστανάς έχει έρθει για την επαναφορά. Σταμουλάκης θέλει να πάει στα μέσα, κλείνεται, κερδίζει το φαουλ από τον Παρθένη. Και δικαίωμα για δύο βολές το Μιχάλη Σταμουλάκη. Είναι άνθρωπο στην πρώτη, παραμένει το 31-33. Εύστοχο στη δεύτερη, 31-34. Μέσα κερδίζει το φάουλ από τον Αφανίτη. Και δύο βολές για τον Λευτέρη Αραχοβίτη τώρα. Ευκαιρία για την Dr. Pharmacy να μειώσει τον πόντο. Άστοχος στην πρώτη, ο Αραχοβίτης παραμένει το 31-34. Άστοχος και στην δεύτερη, ο rebound από το Λίτζα. Σταμουλέτης με αντίπαλο τον Φραγκελάκη. Γύρισαν την μπάλα στο τριών πόντων για τον Καστανά. Άστοχο. Βασιλείου κερδισμένο φάουλ. Είναι το τέταρτο του Λίζα. Και ο Ηλίας Καραμπέτσος ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Δημήτρη Λίζα. Στην επαναφορά ο Φραγκελάκης. Βασιλείου. Θέλει να πάει προς τα μέσα με τον Καραμπέτσο. Ο Καραμπέτσος του κλέβει την μπάλα από τα χέρια του. Βγαίνει μπάλα εκτός. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Tutors. Ο Τσαγκαράκης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Αφανίτη. Αραγωγίτης για τρεις. Είναι άστοχος στο rebound ο Καραμπέτσος. Ο Φραγκελάκης κλέβει την μπάλα από τον Μιχάλη Σταμουλάκη. Ο Ρέτζιος κάνει μέχρι το τέλος του δρόμου. Μείωνε στο
τον πόντο 33-34. Μαργουλάκης κερδίζει το φάουλ εδώ από τον Φραγκελάκη. Είναι επαναφορά ο Βαρδουλέκης, Καραμπέλτσος. Καστανά βγαίνει στην γωνία με αντίπαλο τον Ρέτζιο. Δίνει στον Καραμπέλτσο μέσα. Άστοχος στην προσπάθεια. Ευκαιρία για την Dr. Pharmacy να πέρασει ξανά μπροστά στο σκορ. Με τον Φραγκελάκη είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντα από τον Αραχοβίτη. Ρέτζιος είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το ριμπάουντ το μαζεύει ο Παρθένης, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Καστανά, φάουλ χαμηλά. Δεν έχει σημασία ο Γιάννης Παρθένης, θα είχε σημασία αν έμπαινε το καλάθι. Δεν μπήκε ούτως ή άλλως, είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά και ο Γιάννης Παρθένης πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχος την πρώτη, ισοφαρίζει, 34 όλα. Εύστοχος και στη δεύτερη, 35-34 προβάδισμα για την Dr. Pharmacy. Μέσα διατηρεί τον έλεγχο του την μπάλα, στόχησε, rebound από τον Αραχοβίτη. Πάσα στον Παρθένη, ο οποίος αστοχεί και στη συνέχεια κάνει φάουλ στον Καστανά. Ήτανε το τέταρτο ομαδικό για την Dr. Pharmacy, για την οποία επιστρέφει ο Κικίδης στην θέση του Παρθένη. Κάθε φάουλ θα είναι βολές. Καθανές λάβος πάσα. Τώρα ο Βίτες κατεβάζει την μπάλα για την Dr. Pharmacy, η οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με έναν πόντο, 35-34. Καστανάς κατεβάζει την μπάλα. Βγαίνει προς τα μέσα, πασάρει στον Τσαγκαράκη από κοντά. Κερδίζει το φάουλ από τον Βασιλείο και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Βαρδουλάκης περνάει εκτός, ο Γιαννοκώστας θα περάσει στο ματς. Και ο Τσαγκαράκης στην γραμμή για δύο βολές, έχει μία στις τέσσερις μέχρι τώρα. Εύστοχος, ισοφαρίζει, 35-35. Νέο προβάδισμα για τους Τούντορς με τις δύο εύστοχες βολές του Άγγελου Τσαγκαράκη. Ο Καστανάς έκλεψε την μπάλα από τον Βασιλείο για τον Τσαγκαράκη. Ο Καραγωγούτης έκλεψε την μπάλα για τον Βασιλείο. Ο Βασιλείο αστόχησε, ο Τσαγκαράκης παίρνει το rebound και πάσος Βασιλείου κάνει νόημα για αλλαγή. Σηκώθηκε ο Γιάννης Παρθένης.
Πιάνω Κώστας για τρεις, μπαλά. Παίζει στην Στεφάνη, δεν καταλήγει στο καλάθι. Κίδης. Καραγωβίτης ξεμαρκάρει στους για τρεις. Νέο προβάδισμα για την Dr. Pharmacy. Ο Παρθένης θα πέρασε στον αγώνα στη θέση του Τάσου Βασιλείου. Ζαμπή. Από ένα και δύο φάουλ θα δούμε. Έντεκα από εδώ. Έντεκα από εδώ. Ένα φάουλ έχουμε για Γιαννοκώστα και Κικίδη. Καλυφιέ και για τους δύο. Και οι δύο. 13 από πολύ και έτσι. Και θα περάσουν όμορφα. Θα τους σου λέω. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά την αποβολή. Κίδη και Γιαννοκώστα. 38-36 μπροστά η Dr. Pharmacy στην επίθεση του τόρς με τον Σταμουλάκη. Πάσα για τον Καραπέτσο, παίρνει την μπάλα κοντά. Αστοχή στο επιθετικό rebound ο Βαρδουλάκης, ο οποίος αστοχή παρθένει στο rebound. Την μπάλα θέλει να τρέξει το γήπεδο, στέκεται αστοχή, Καραπέτσος, καλάθι και φάουλ. 38 όλα και μία βολή για τον Ηλία Καραπέτσο. Μετά το time out που ζήτησε ο Θανάσης Ζαμπάρας. 38-38 και μετά το time out ο Ηλίας Καραπέτσος πηγαίνει στη γραμμή για μία βολή. Ευκαιρία να ξαναδώσει προβάδισμα στους Tutors. Αυτό κάνει 38-39. Ξανά μπροστά οι Tutors. Ρέζιος για τρεις, όχι, ήταν πολύ κακό αυτό το σουτ. Καθανάς με Ρέτσιο. Καθανάς κλείνεται. Βρίσκει πάσα για τον Καραπέτσο. Πηγαίνει προς τα μέσα. Παρδουλάκης προσποιήθηκε στο πια δύο. Άστοχος Τσαγκαράκης στο Παρθένης του κλέβει την μπάλα. Πάσα ευνηδιασμού από τον Αραχοβίτη στον Φραγκελάκη. Αραχοβίτης για τρεις. Και αυτό το σούτ είναι πολύ κακό όμως. Αλλαγή. Ο Τάσος Βασιλείου επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Φραγκελέκη. Και στα 2 και 16 για το τρίτο δεκάλεπτο η επαναφορά είναι για τους Tutors με τον Βασίλη Καστανά. Rebound από τον Τάσο Βασιλείου. Καλιαγμάνης παίρνει την μπάλα κοντά, 40-39. Ναι, ένα αλλαγή στο προβάδισμα μπροστά η Dr. Pharmacy. Τρεις ο Καστανάς, συνάστοχος, ο Καραπέτσος μαζεύει το rebound και όχι φάουλ, ναι, φάουλ από τον Καλιαγμάνη και δικαίωμα για δύο βολές τον Καραπέτσο. Ο Τριμπούνης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Καλιαγμάνη.
τριμπόνης, ο οποίος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στο πρώτο ημίχρονο στο κομμάτι των rebound για την Dr. Pharmacy. Άστοχος στη δεύτερη, παραμένει το 40-40 στο φριμπάου του Αραχοβίτης. Βασιλείου παίρνει την μπάλα κοντά από την ασίστ του Παρθένη, 40-42. Δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Φάουλ του Καραμπέτσου στον Βασιλείο. Μέχρι της διεύθυνσης αστυνομίας Ακαρνανίας, των Ακαρνανία Warriors κάνουν τις δημόσιες σχέσεις τους εν όψη του επόμενου αγώνα. Πριν τίποτα η κάμερα, εσύ ήταν εσύ. Βασιλείου Εύστοχος στην πρώτη βολή, σοφαρίζει. Εύστοχος και δύο βολές, ο Τάσος Βασιλείου. 44-43 μπροστά η Dr. Pharmacy. Στα 30 δευτερόλεπτα κλέψιμο από τον Αραχοβίτη. Ρέτζιο. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Βασιλείο πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Φάουλ από τον Καραμπέτσο. Φτάνει και αυτό στα 4. 4-15-4. Και μένουν 19 δευτερόλεπτα μετά τις βολές του Τάσου Βασιλείου. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 44-43.
Παρακαλούμε για την Dr. Pharmacy, ναι. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο για τους τούτους Καστανάς, Σταμουλάκης, Λίγδας, Βαρδουλάκης και Τζαγκαράκης η πεντάδα. Τζαγκαράκης για τρεις, άστοχος στο rebound, το παίρνει τελικά ο Αραχοβίτης. Βλέπει την μπάλα ο Σταμουλάκης, θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Τα πέναλτι ήταν αυτό. Οι Τούτορς δεν βρήκαν δύο εύκολους πόντους. Αραχοβίτης για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Σταμουλάκη. Σταμουλάκης μέχρι το τέλος του δρόμου. Πιο δύσκολη προσπάθεια αυτή, αλλά εύκολη. 48-45. Βασιλείου γίνεται, Καστανάς δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλείψιμο, Παρθένης για τρεις, άστοχος, Λίγδας στο rebound. Σταμουλάκης παίρνει την μπάλα κοντά, βήμα πίσω, άστοχος. Δικαίωμα για δύο βολές τον Βασίλη Καστανά. Τρίτο το έξι, τρίτο έξι. Καστανάς είναι άστοχος στη βολή. Παραμένει το 48-45, 8-1 για το φινάλε του αγώνα. Στη θέση του τριμπούνι περνάει ο Καλακμάνης. Δείτε στο διατρής, άστοχο, ο Παρθένης μαζεύει το επιθετικό rebound. Αλαγμάνης βγαίνει κοντά, δίνει για τον Ρέτζιο, ο οποίος αστοχεί αλλά κερδίζει φόλα τον Τσαγκαράκη, δικαίωμα για δύο βολές. Κούσης πέρασε στη θέση του Τσαγκαράκη, ο Πέτρος ευστόχησε στη βολή 49-46. Εύστοχος και στη δεύτερη.
50-46. Πρώτη πόντι για την Dr. Pharmacy στην τέταρτη περίοδο μετά από 2,5 λεπτά. Ο Κούζης θέλει να πάει προς τα μέσα. Από τα χέρια του Παρθένη τελικά η μπάλα βγήκε εκτός. Επίθεση 7 δευτερολέπτων για τους Τούτορους. Στην επίθεση Dr. Pharmacy. Αραγωδίτη. Αλλάζει την μπάλα με τον Ρέντζιο. Καλιακμάνης παίρνει την μπάλα κοντά. Δίνει στον Παρθένη. Αστοχή ο Παρθένης. Βασιλείου στο rebound. Και καλάθι από τον Τάσο Βασιλείου. 52-46. Προβάδισμα 6 πόντων για την Dr. Pharmacy. Φυσικά και δεν είναι το μεγαλύτερο η Dr. Pharmacy και προηγηθεί με 12 στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Εδώ ο Μουρκούσης εκμεταλλεύεται την πάσα του Σταμουλάκη. Μειώνει σε 52-48. Στέκεται έξω από τα 6.75. Αστοχή, το ριμπάουντ το παίρνει ο Καστανάς. Πάσα ευνηδιασμού στον Μουρκούση. Αστοχή. Σαγκαράκη στη θέση του Βαρδουλάκη και Βραγγελάκη στη θέση του Ρέτζιου. Ο Σαμουλάκης κατεβάζει την μπάλα για τους Τούτορς. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάντα από τον Σαγκαράκη ξανά. Ο Σταμουλάκης πηγαίνει προς τα μέσα με τα δύο αστοχή. Μάχη για το rebound. Η μπάλα μάλλον έχει βγει από παιχνίδι σε Dr. Pharmacy. Αυτό λέει. Οι διαιτητές. Σαγκαράκης πάει προς τα μέσα. Άστοχος. Rebound τελικά για την Dr. Pharmacy. Παρθένης τρέχει στον ευνηδιασμό. Αστοχή. Τεχνική ποινή στον Γιάννη Παρθένη. Στη βολή της τεχνικής ποινής πάει ο... Τέσσερα στα μουλάκια. Τέσσερα. Έχει τέσσερα. Αλλαγή. Η θέση του Παρθένη περνάει ο Ρέτζιο. Σταμουλάκης αστοχή στην βολή της τεχνικής ποινής. Η επίθεση είναι για την Dr. Pharmacy. Σαγκαράκη στον Καλιακμάνη. Yeah.
Γιάννης. Αστοχή. Το ριμπάτ το μαζεύει ο Λίβδας, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Φραγκελάκη. Σαμουλάκης παίρνει την μπάλα. Αγγελάκης για τρεις, άστοχος. Ο Σαμουλάκης πήρε το ριμπάντο και θα αναστέλει να τρέξει. Περνάει στη θέση του Ρέτζιου. Στην πολλή της τεχνικής γενιάς πηγαίνει ο Ραχοβίτερ. Είναι εύστοχος, 53-48. Τέσσερα λεπτά για το φινάλε. Κοίτα, κοίτα! Βαγγελάκης για τρεις, άστοχος. Παρθένης μαζεύει το επιθετικό ριμπάουντ. 55-48. Καλεκμάνης για δύο, αστοχή στο επιθετικό ριμπάντο Τάσος Βασιλείου. Καραγωγήτης σε μαρκάριστος, για τρεις είναι έντοχος. 58-48 η διαφορά στου 10 για την Dr. Pharmacy. Καλεκμάνης πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φόλο τον Βασιλείου. Σε μία από τις δύο βολές 58-49. Καλακμάνης παίρνει την μπάλα κοντά στο χ. Ριμπάουντ από τον Φραγκελάκη. Φραγκελάκης για τρεις. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, ο Βασιλείος στο ριμπάουντ. 60-49, time out από τους Τούτορς. Τέλος time out. Επαναφορά με τον Λίγδα για τους Τούτορς. Και ο Σαμουλάκης θα κατεβάσει την μπάλα. 60-49, προηγείται η Dr. Pharmacy. Το δίλεπτο πλέον για το φινάλε. Για τρεις από τον Καστανά είναι εύστοχος. Μειώνει σε
στον Παρθένη, ο οποίος κάνει το 62-52, 1,5 λεπτό για το φινάλε. Σαμουλάκης για τρεις, άστοχος. Φάουλ του Λίγδα στον Αραχοβίτη. Είχαν να δώσουν οι Τούτορς, δεν είχε να δώσει όμως. Όχι, είχε να δώσει τελικά. Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι, φάουλ του Σταμουλάκη στον Βασιλείο και για δύο βολές πηγαίνει ο Βασιλείο και τεχνική ποινή στον Σταμουλάκη. Τα 2.52 στα 56 δευτερόλεπτα. Βασιλείου στην βολή της τεχνικής ποινής. Είναι άστοχος. Και πηγαίνει στη γραμμή για τις δύο βολές που κέρδισε από το φάουλ του έκανε ο Σταμουλάκης. Στην πρώτη βολή δεν έχει τίποτα. Άστοχος και στη δεύτερη, επιθετικό ριμπάουντ για τον Καλιακμάνη. Φάουλ από τον Καστανάφορα στον τον Λευτέρη Αραχοβίτη στα 50 δευτερόλεπτα. Άστοχος ο Αραχοβίτης. Εύστοχος στη δεύτερη 63-52. Μου λέει τις προσφύγεις και αστόχησε στους διατρείς. Στα 41 δευτερόλεπτα. Αγγελάκη συγκρατεί την μπάλα. Σαγκαράκης εδώ έκλειψε. Κέρδισε το φάουλ από τον Καλιακμάνη και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Για τον πέμπτο φάουλ για τον Καλιακμάνη. Παραμένει καθώς αστόχησε στην πρώτη βολή ο Τσαγκαράκης. Hey. 63-53. Αραχοβίτης περνάει το κέντρο, τα πάντα τελείωσαν οι Dr. Pharmacy. Επικρατούν με 63-53 τον Τούτορ στο παιχνίδι που ξεκινάει το πρωτάθλημα.